Εάν έπρεπε, αγαπητοί μου, να ερωτήσουμε τι είναι το Ευαγγέλιο, θα μπορούσαμε με συντομία να απαντήσουμε: η παράδοση της αληθείας. Αλλά τι είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ο Χριστός και ο Λόγος Του. Όχι ο Λόγος Του, αλλά και ο Λόγος Του. Διότι ο ίδιος είπε: εγώ είμαι η αλήθεια. Συνεπώς, η αλήθεια είναι τα λόγια Του, αλλά η πηγή των λόγων Του είναι ο ίδιος. Συνεπώς, η πηγή της αληθείας είναι το πρόσωπό Του. Επανερχόμενοι λοιπόν στην ερώτηση, εάν θα πρέπει να ερωτήσουμε τι είναι Ευαγγέλιο, θα απαντούσαμε: η αλήθεια, η παράδοση της αληθείας. Δηλαδή, ο Χριστός και ο Λόγος. Αλλά όμως, πολλές φορές, αγαπητοί μου, ξεχνάμε αυτήν την παράδοση της αληθείας, που είναι το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Παύλος θα βρεθεί σε μια πολύ δύσκολη θέση, δυσάρεστη, όταν θα γράψει την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του στην εκκλησία της Κορίνθου, και θα τους πει: γνωρίζω δε ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιον, ο ευυγγελισάμιν ημίν, ο και παρελάβετε, ενώ και εστήκατε, διού και σώζεστε, τίνι λόγο ευυγγελισάμιν ημίν, ή κατέχετε, εκτός ημί οικεί επιστέψατε. Παρέδοκα γαρ ημίν εν πρώτης, ο και παρέλαβον, ότι Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι εγίγερτε τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, κλπ. Δηλαδή, μερικοί Κορίνθοι αμφισβητούσαν την Ανάσταση των νεκρών. Και φυσικά, όπως λέγει ευστοχότατα κάποιος πατήρ, ότι εάν αμφισβητείς την Ανάσταση των νεκρών, τότε μη μιλάς πια για το Ευαγγέλιο. Δεν έχεις τίποτα. Και συνεπώς ο Απόστολος Παύλος, βλέποντας πόσο ακριβώς μεγάλο είναι το θέμα αυτό, αφιερώνει ένα ολόκληρο και μακρότατο κεφάλαιο υπέρ της Αναστάσεως των νεκρών, αφού βεβαίως η κατοχήρωση θα γίνει επάνω στην Ανάσταση του Χριστού. Και θα τους πει: γνωρίζω δε ημίν αδελφοί, δηλαδή το γνωρίζω έχει εδώ την έννοια σας υπενθυμίζω, γιατί το ξέρετε, αλλά το ξεχάσατε. Δεν τους θίγει να τους πει: το αμφισβητήσατε? Σας υπενθυμίζω λοιπόν, αδελφοί, το Ευαγγέλιο, εκείνο που εγώ ευαγγελίστηκα σε εσάς, εκείνο το οποίο εσείς παραλάβατε και πάνω στο οποίο εσείς σταθήκατε, δια του οποίου Ευαγγελίου εσείς σώζεστε ή κατέχετε, εάν βεβαίως το κρατάτε. Εδώ βλέπουμε σε αυτήν την έκφρασή του, αγαπητοί μου, όλη εκείνη τη διαδικασία της παραδόσεως της αληθείας. Γιατί είναι μεγάλο θέμα η παράδοση της αληθείας. Είναι αυτό που πήρα εγώ να το δώσω στον άλλον. Αλλά αυτό που θα δώσω στον άλλον, πώς θα το δώσω? Και αυτός που θα το πάρει από μένα και θα το δώσει στην επομένη γενεά, πώς θα το δώσει? Θα το δώσει ακέραιο, σωστό, όπως ακριβώς βγήκε από την πηγή, ή θα είναι διαφορετικό? Έτσι προκύπτει, αγαπητοί μου, ένα πρόβλημα. Φυσικά, αυτό που λέγει εδώ ο Απόστολος, ότι εγώ σας έδωκα το Ευαγγέλιο, ευυγγελισάμιν ημίν το Ευαγγέλιο, το οποίο εσείς πήρατε και επάνω στο οποίο σταθήκατε, θέμα δεν εκτίθετο τόσο τότε εις τον Απόστολον
και την γενεά στην οποία υπάρχει, διότι είναι ο ίδιος εκείνος ο οποίος πήρε απευθείας από την πηγή το Λόγο του Θεού, όπως και οι άλλοι Απόστολοι. Μάλιστα θα πει λίγο πιο κάτω, το ακούσαμε στην Αποστολική περικοπή, ότι είτε εγώ είτε εκείνοι ούτω κηρύσσομεν και ούτω πιστεύετε. Έτσι κηρύσσομαι και έτσι πιστεύετε. Αλλά το θέμα είναι ότι εκείνο που εγώ σας έδωκα, εσείς πώς το παραλάβατε? Και ακόμη όταν εσείς θα το δώσετε λίγο πιο κάτω, οι άλλοι, οι επιγενέστεροι, πώς θα το παραλάβουν? Όταν λέμε, αγαπητοί μου, παράδοση, τι ακριβώς εννοούμε? Είναι ότι λέγει οι λέξεις σε μια πρώτη διάσταση, δηλαδή αυτό το οποίο παίρνω και δίδω. Ο παρέλαβον, λέγει, τούτο λέει παρέλαβον, λέγει ο Απόστολος, ο και παρέδωκα ημί. Τι? Ότι ο Χριστός απέθανε και την τρίτη ημέρα ανέστη. Αυτό πήρα, αυτό σας έδωκα. Αυτό βασικά είναι παράδοση. Αλλά το θέμα είναι, όταν γραφτεί αυτή η παράδοση, και αυτή η παράδοση σε γράφει, είναι το Ευαγγέλιο. Φερειπίν, αυτά που γράφει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, αυτά, αγαπητοί, είναι κατατεθειμένα, έγιναν βιβλίο. Έτσι λοιπόν τίθεται το ερώτημα, οι επόμενες γενναίες όταν θα διαβάσουν αυτό, πώς θα το καταλάβουν? Δηλαδή πώς θα το ερμηνεύσουν το Ευαγγέλιο? Διότι αν δεν υπήρχε πρόβλημα ερμηνείας, τότε δεν υπήρχε θέμα παραδόσεως. Εάν υπήρχε ένας τρόπος που όλες οι γενναίες να καταλαβαίνουν το Ευαγγέλιο σωστά, όπως ακριβώς παρεδόθη από τον Κύριον στους μαθητάς του, επαναλαμβάνω, δεν θα υπήρχε ανάγκη παραδόσεως. Οι παράδοσεις λοιπόν δεν είναι τίποτε άλλο παρά το φρόνημα της Εκκλησίας πώς ακριβώς βλέπει τις γραφές. Πώς η Εκκλησία, πάντοτε η Εκκλησία, από την εποχή των Αποστόλων, από την Αποστολική Εκκλησία μέχρι σήμερα, πώς η Εκκλησία βλέπει τις γραφές και τι φρονίζει αυτές. Δηλαδή, πώς ερμηνεύει τις γραφές. Και έτσι, το κλειδί της ερμηνείας βρίσκεται μέσα εις αυτό το φρόνημα της Εκκλησίας, δηλαδή μέσα εις αυτήν την παράδοση της Εκκλησίας. Είναι γνωστό ότι είναι θεμελιωδέστατο αυτό, από τα πιο θεμελιώδη. Γιατί αν αυτό δεν το κρατώ στα χέρια μου, τότε πώς θα καταλάβω τη γραφή? Και μην νομίσετε ότι αυτό είναι μια κουβέντα με την οποία μπορούμε τώρα να απασχολούμεθα και ανήκει σε κάποιους άλλους κύκλους θεωρητικούς. Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Το πείραμα έγινε στους Προτεστάντες. Επήραν την γραφή και άρχισαν να τη μελετούν. Και επειδή ήθελαν να αντιδράσουν στην Ρωμαϊκή Εκκλησία, στην Δυτική, στην Εκκλησία της Ρώμης, γι' αυτό το λόγο άρχισαν να λέγουν ότι μελετάτε την γραφή και όπως την καταλαβαίνετε. Και έτσι ο κάθε ένας μελετητής έγινε μία αυθεντία ερμηνείας. Το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα, επειδή δεν δέχτηκαν την παράδοση, δεν δέχτηκαν το φρόνημα της Εκκλησίας πως ερμηνεύει η Εκκλησία, το αποτέλεσμα είναι να διασπαστούν σε χίλια κομμάτια. Και η πίστη να διασπαστεί και να εισαχθούν πλήθος αναρρύθμιτο αιρέσεων. Επόμενο ήταν. Διότι όταν ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει, δεν θα εισαχθούν αιρέσεις. Κατηγορούν την Εκκλησία μας ότι κρατούμε την παράδοση. Προσέξτε, όχι τα παραδόσεις, την παράδοση. Το πει με κεφαλαίο και ενάρθρος, την παράδοση. Όχι παράδοση, την παράδοση. Συγκεκριμένο στοιχείο, την παράδοση. Μας κατηγορούν, ή ακόμη αν θέλετε και η εποχή μας είναι τέτοια, που εμείς οι ίδιοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί
να στρεφόμεθα εναντίον της παραδόσεως και να λέμε και πού τα βρήκες αυτά και τι είναι αυτά. Και πολλοί που θα ήθελαν ίσως να ζήσουν μία πνευματική ζωή έξω όμως από την Εκκλησία, έξω από την παράδοση της Εκκλησίας, όπως πολλές φορές έχουμε λογίους ανθρώπους που παίρνουν τη γραφή, την μελετούν, την θαυμάζουν, αλλά την καταλαβαίνουν όπως θέλουν αυτοί. Τότε αυτό δεν έχει καμιά αξία. Γιατί απλούστατα η γραφή κατανοείται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Μόνο. Δεν μπορώ ποτέ να βρω τον Χριστόν εάν δεν μελετήσω τη γραφή μέσα στην Εκκλησία. Που θα πει μέσα στο φρόνημα, με το φρόνημα της Εκκλησίας. Αυτή όμως η παράδοση είναι μέσα εις αυτήν την ουσία του χριστιανισμού. Θα μπορούσαμε να απαντήσουμε λοιπόν το εξής. Όταν ο Χριστός παρέδωκε στους Αποστόλους την αλήθεια, τι είπε? Είπε το εξής: εγώ δεν ελάλησα τίποτε από ό,τι ήκουσα από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ελάλησα τίποτε από ό,τι ήκουσα, συγγνώμη, από τον Πατέρα. Τίποτα δεν ελάλησα παραπάνω ή παρακάτω από ό,τι ήκουσα από τον Πατέρα. Και εκείνο που ήκουσα από τον Πατέρα, τούτο λαλώ. Αλλά αυτό που ο Χριστός λαλεί επιβεβαιούται από το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής. Συνεπώς παρατηρούμε ότι μέσα εις τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος να υπάρχει μία ιδιότυπος παράδοσης. Λέγω ιδιότυπος διότι ο Θεός είναι εις. Η ουσία του Θεού είναι μία. Παρά τα αυτά, επειδή ο χριστιανισμός είναι μίμησης της Αγίας Τριάδος, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, γι' αυτό και εις το σημείο αυτό η Εκκλησία μιμείται την Αγία Τριάδα. Σε τι? Στην παράδοση. Αφού ο Υιός τίποτα δεν λέγει από ότι δεν ήκουσε από τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον επιβεβαιεί πάνω ότι ο Υιός είπε την ημέρα της Πεντηκοστής, διότι τότε κατανοήθη, αλλά και το σπουδαίο είναι ότι δεν θα ήρθε το ποτέ η Πεντηκοστή εάν ο άνθρωπος Ιησούς, όπως τον έβλεπαν οι άνθρωποι, δεν ήταν αληθής. Συνεπώς το Πνεύμα το Άγιον απέδειξε την ημέρα της Πεντηκοστής ότι ο Ιησούς είναι αληθής, συνεπώς είναι θεάνθρωπος. Ώστε αυτή η παράδοση μέσα εις τη ζωή της Αγίας Τριάδος, που δείχνει μια πειθαρχία η οποία μας καταπλήσει, γίνεται μοντέλο, γίνεται πρότυπο για μας μέσα στην Εκκλησία. Έτσι τώρα πηγή είναι ο Ιησούς Χριστός, διδάσκει, οι μαθητές ακούν, κατόπιν εκείνοι παίρνουν την εντολή ότι πορευθέντες εις πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι τη λάμην ημείς. Αφού τους διδάσκεται να τηρούν όσα εγώ σας παρήγγειλα, προσέξτε, πάντα, ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Και η αξία, αγαπητοί μου, του Αποστόλου είναι η πιστότητα. Ο Απόστολος δεν πρωτοτυπεί. Η αξία του δεν είναι στην πρωτοτυπία. Η αξία του είναι εις την πιστότητα. Εάν παρέδωκε επακριβώς εκείνο το οποίο έχει πάρει. Και κατόπιν η παράδοση αυτή περνάει στους Αγίους της Εκκλησίας μας, στους πατέρες. Και συνεπώς η αποστολική παράδοση γίνεται πατερική παράδοση και είναι το φρόνημα της Εκκλησίας, είναι το κλειδί της ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης χαρακτηριστικότατα στην πρώτη του επιστολή, δια πολλών, εγώ σας λέω μόνο τρεις λέξεις, το λέγει με κατ' επανάληψη συνωνύμους λέξεις: ο εωράκαμεν, ο ακικόαμεν, απαγγέλωμεν ημίν.
Εκείνο που είδαμε και εκείνο που ακούσαμε, αυτό σας λέμε. Τίποτα παραπάνω από εκείνο που είδαμε και ακούσαμε, και τα χέρια μας, λέγει παρακάτω, εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής. Και σας τα λέμε όχι για να κάνουμε τον έξυπνο, αλλά για να έχετε κι εσείς τη ζωή όπως την έχουμε κι εμείς. Είναι καταπληκτικό, αγαπητοί μου. Αυτή ακριβώς η πιστότης. Θα μας πει αργότερα ο Μέγας Αθανάσιος το εξής θαυμάσιον: είδομεν και αυτήν την εξαρχής παράδοση, την εξαρχής και διδασκαλία και πίστη της Καθολικής Εκκλησίας, ειν την οποία ο μεν Κύριος έδωκεν, οι δε Απόστολοι εκήρυξαν και οι πατέρες εφύλαξαν. Και οι πατέρες εφύλαξαν. Συνεπώς το ταμείο της αληθείας είναι σε αυτό που εφύλαξαν οι πατέρες, που επήραν από εκείνο που εδίδαξαν οι Απόστολοι, οι οποίοι ήκουσαν από το στόμα του Χριστού. Εν ταύτη η παραδόση, εν ταύτη γάρ η Εκκλησία και θεμελίωται. Εδώ είναι, λέγει, θεμελιωμένη, έχει θεμελιωθεί η Εκκλησία. Επάνω εις αυτήν την παράδοση. Έτσι, αγαπητοί, βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι θα παίρνουμε τη γραφή να τη διαβάζουμε για να παίρνουμε συνθήματα ζωής και να την εξηγούμε όπως εμείς τη θέλουμε και μας συμφέρει. Ή ακόμη να βλέπουμε κάποια που νομίζουμε ότι μας αρέσουν και κάποια άλλα να τα βάζουμε στην άκρη. Η γραφή ολόκληρη είναι η αλήθεια. Θα ήθελα όμως ακόμη να σας τονίσω και κάτι άλλο. Πολλές φορές όταν μελετούμε τη γραφή, νομίζουμε ότι είναι ένα γράμμα η γραφή, όπως ακριβώς θα ήταν ένας που μας στέλνει ένα γράμμα, μια επιστολή, και ξεχνάμε για μια στιγμή τον Αποστολέα και μέναμε μόνο στο γράμμα. Έτσι, θέλουμε πολλές φορές να μείνουμε σε ένα ρητό το οποίο θα θέλαμε να το εφαρμόσουμε. Σωστό, δεν αντιλέγει κανείς. Ξεχνάμε όμως κάτι που είναι πολύ ουσιώδες, ότι δεν είναι αρκετό να πεις θα βάλω μπροστά να εφαρμόσω το Ευαγγέλιο. Με άσκηση φυσικά. Δεν πρέπει να ξεχνώ ότι πίσω από εκείνο που διαβάζω, πίσω από εκείνο το οποίο με πάσαν προσπάθεια προσπαθώ να το οικειωθώ, είναι ένα πρόσωπο. Δεν είναι ένας λόγος, είναι ένα πρόσωπο. Και το πρόσωπο αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό η παράδοση δεν είναι ένα γράμμα, είναι μια ζωντανή πραγματικότητα. Και η τελειωτάτη έκφραση αυτής της παραδόσεως, όχι σαν γράμμα αλλά σαν ζωή, είναι η Θεία Λειτουργία. Τη νύχτα που παρεδίδω, το λέμε στη Θεία Λειτουργία, τη νύχτα που παρεδίδεται ο Υιός σου ο Πάτερ πήρε στα χέρια του το ψωμί και το κρασί και είπε αυτό είναι το σώμα μου και αυτό είναι το αίμα μου, γιατί είμαι εγώ σε αυτό που τώρα εγώ σας παραδίδω. Και η Εκκλησία εκράτησε την υψίστην παράδοση, τη Θεία Λειτουργία, των ανεκτήμητων αυτών θησαυρών, και δεν έχουμε πια μια παράδοση γράμματος αλλά μια παράδοση προσώπου, αυτόν τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος είναι το σώμα του η Εκκλησία. Έτσι ο Χριστός και η Εκκλησία είναι ένα, ότι η κεφαλή με το σώμα, και το σώμα του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι η Εκκλησία. Όταν κοινωνούμε σωστά όπως πρέπει το σώμα και το αίμα του Χριστού, κρατάμε την παράδοση, τη ζώσα παράδοση. Γι' αυτό το λόγο λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι θα τελείται το μυστήριον αυτό άχρης ου ανέλθει, έως ότου έλθει ο Χριστός. Δεν έχει σημασία, αγαπητοί μου, αν λίγοι άνθρωποι τηρούν αυτό, έστω κι αν αποτελεστεί ένα λίμα, έστω κι αν
πάντα θα είναι η Ορθοδοξία. Έστω κι αν μη το ταυτίζομαι, θέλω να ξυπνήσουμε λίγο, να ξυπνήσουμε. Μη το ταυτίζομαι ελάστη Ορθοδοξία. Κάποτε θα δραπετεύσει η Ορθοδοξία από την Ελλάδα. Θα δραπετεύσει. Δεν ξέρω πού θα πάει. Στην Κίνα θα πάει. Στην Ουγκάντα θα πάει. Στο Βόρειο Πόλο θα πάει. Δεν ξέρω. Στους Εσκιμώους δεν ξέρω. Ένα μόνο. Η Ορθοδοξία θα μείνει άχρης ου ανέλθει ο Χριστός. Μας το είπε ο Απόστολος Παύλος. Βεβαίως, εάν δεν μείνει η Ορθοδοξία στην Ελλάδα, εδώ που κηρύχθηκε και από εδώ που ξεκίνησαν οι Ιεραπόστολοι, πραγματικά θα ήταν κάτι πολύ λυπηρό για μας. Πάρα πολύ λυπηρό για μας. Αλλά όπως πηγαίνουμε και όπως σκεφτόμαστε και όπως κινούμεθα, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, φοβάμαι ότι γρήγορα θα χάσουμε αυτή μας τη μεγάλη δόξα και τιμή. Όπως την έχασαν και οι Εβραίοι την τιμή να γνωρίσουν τον Χριστό. Μην νομίσετε, ο Θεός δεν μεροληπτεί. Ο Θεός δεν περιορίζεται από συναισθηματισμούς. Όχι, τήρησες, θα σε ανεβάσω και θα σε δοξάσω. Δεν ετήρησες, θα σε απορρίψω. Δεν εδίστασε, λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, να απορρίψει τον Ισραήλ. Εσύ ποιος είσαι? Είσαι ο αγριέλεος. Είσαι η αγριέλεος. Θα σε απορρίψει. Εάν, λέει, την φύση καλλιέλεον απέρριψε, εσύ που είσαι αγριέλεος και σε εκέντρισε, δηλαδή, συγγνώμη, σε μπόλιασε, πολύ παραπάνω θα σε απορρίψει. Γι' αυτό το λόγο, αν αγαπάμε και την πατρίδα μας, την Ελλάδα, ας προσέξουμε. Η Ελλάδα υπάρχει γιατί υπάρχει Ορθοδοξία. Ή καλύτερα, η δόξα της Ελλάδος είναι η Ορθοδοξία. Και η Ορθοδοξία είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Είναι η παράδοση των Αποστόλων. Είναι η παράδοση των Πατέρων. Και εμείς σήμεθα η ζώσα παρακαταθήκη. Αλλά ακόμη κάτι δεν μην ξεχνάμε. Οι πατέρες, όπως και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης και ο Θαλής ο Μιλήσιος και ο Σοκράτης και η της έτερος σοφός και σπουδαίος, όπως και οι μεγάλοι καλλιτέχνες, δεν ανήκουν στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο. Είναι κληρονομιά όλου του κόσμου. Βεβαίως οι πατέρες είναι Έλληνες, αλλά δεν ανήκουν παρά σε ολόκληρο τον κόσμο. Μη λοιπόν εμείς καυχόμαστε και λέμε ότι οι πατέρες ήσαν Έλληνες. Είδατε τι το διάβασα, τη γνώμη του μεγάλου Αθανασίου. Και όμως οι πατέρες θα πούν, ανήκουμε σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει η Ορθοδοξία. Και εσάς σας αγνοούμε. Μη μείνουμε δηλαδή μόνο με το όνομα, με ψηλό όνομα ότι οι πατέρες είναι Έλληνες, αλλά να κρατήσουμε την πίστη μας. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, κρατείτε τας παραδόσεις. Να κρατάτε τις παραδόσεις που εγώ σας παρέδωσα. Θα πει να κρατούμε, να φυλάτουμε. Και τι λέγει ο Κύριος στην Αποκάλυψη σε μια του επιστολή, σε μια του εκκλησία? Κράτη ο έχεις ο έως ου ανέλθω. Κράτησε αυτό που έχεις έως ότου έλθω. Και θέλετε, αυτή η εκκλησία της Μικράς Ασίας, αν και οι 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας είναι τύπος της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, με 7 πτυχές, με 7 πλευρές, μία η εκκλησία. Αυτές οι τοπικές εκκλησίες αποτελούν τύπον. Αυτή η εκκλησία που πήρε την εντολή να κρατήσει εκείνο που έχει έως ότου έλθει ο Χριστός, δεν το εκράτησε. Το λιχνάρι της, ο λίχνος της, η λιχνία της έσβησε. Οριστικά το 1922 έσβησε. Πάει. Βλέπετε, δεν εκράτησε την λιχνία έως ότου έλθει ο Χριστός. Τι δυστύχει. Λοιπόν, η φωνή του Χριστού μας ειδοποιεί. Κράτη ο έχεις έως ου αν έλθω.